Στην πλατεία του Βασίλη Τσιτσάνη, όπου εδώ ενώνουν τις δυνάμεις τους η τεχνολογία, η κοινωνική, η πολιτική, και γίνεται ένα εγχείρημα για το πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν ανήμποροι συμπολίτες μας. Δηλαδή αυτοί που αυτές τις ημέρες, που είναι ακόμη πιο σκληρές, είναι στα σπίτια τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε μέχρι τον μπακάλι, να πάνε μέχρι τον φούρνο και να εξυπηρετηθούν. Έτσι λοιπόν ο Δήμος δοκιμάζει ένα εγχείρημα με ένα ντρόν, το οποίο θα το δείτε τώρα, πετάει και έχει από κάτω τρόφιμα. Σωστά. Καλημερίζουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Βασίλη Μωυσίδη, του Δήμου Θεσσαλονίκης, που τον έχουμε δίπλα μας, να μας πει τι ακριβώς δοκιμάζεται εδώ. Κύριε Μωυσίδη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζή. Καλημέρα. Και στους τηλεθεατές σας. Αυτό που θα δούμε σήμερα εδώ είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδώ και μια εβδομάδα περίπου προσπαθεί, μέσω εκμεταλλευόμενος τη σύγχρονη τεχνολογία, να εξυπηρετήσει ευπαθείς ομάδες, συμπολίτες μας δηλαδή, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, να βγουν από μόνοι τους δηλαδή από τα σπίτια για να προβούν σε κάποια αγορά προϊόντων. Εδώ σήμερα έχουμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, είμαστε στην περιοχή της Άνω Πόλης, όπου τους παραδίδουμε κάποια τρόφιμα. Όπως βλέπετε, έχει πέσει το πακέτο από τον ντρόν, θα έρθει ένας άνθρωπος να το παραλάβει και είναι δίπλα εδώ το σπίτι των ηλικιωμένων, όπου θα το παραδώσουμε. Εμείς αυτό που... Τι τρόφιμα έχει αυτό το κουτί? Στο μεγαλύτερο σημείο που δίνουμε έμφαση φυσικά. Τίποτα, είναι η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Τι περιέχει. Είναι τρόφιμα. Καλά, εντάξει. Άρα δεν το παίρνει απευθείας αυτός που το έχει ζητήσει. Κάποιος το παραδίδει κιόλας. Ναι, υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος. Δεν πρέπει να βγει αυτός. Είναι ο Γιάννης Κουριανίδης, ο οποίος θα παραλάβει το πακέτο, μάλιστα, και θα τα παραδώσει στο ηλικιωμένο ζευγάρι. Διότι έχουμε και τον κύριο Ιδονόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής δίπλα μας, που μας έλεγε πόσοι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν, κύριε Ιδονόπουλο. Πράγματι, είναι 800 τουλάχιστον οι ωφελούμενοι των συσιτίων. Τώρα με τα μέτρα του Δημού της Κυκλοφορίας προσπαθούμε να βγαίνουν όσο δυνατόν λιγότερο, και μάλιστα όσοι έχουν κινητικά προβλήματα, όπως ο προκείμενος συμπολίτης μας, του το παραδίδουμε κατοίκον. Αυτό το ξαναλέμε, δοκιμάζεται αυτό το σύστημα. Ακριβώς. Είναι... τώρα λειτουργεί το πόρτα-πόρτα που διανέμουμε και με το βοήθεια στο σπίτι και με τις ειδικές δυνάμεις. Είναι πιο λειτουργικό δηλαδή από το να πάει το πακέτο με μηχανάκι, ας πούμε, με ένα αυτοκίνητο. Να μην ξεχάσουμε καμία και κανέναν συμπολίτη μας που έχει ανάγκη. Κύριε Μωυσίδη, είναι η πρόσβαση ευκολότερη, έτσι, είναι πιο γρήγορα. Ξαναλέω ότι το πρόγραμμα είναι καθαρά πιλωτικό, δεν έχουμε κάποια λίστα εμείς συμπολιτών μας ουσιαστικά που να τη διευρύνουμε. Μεγαλύτερη έμφαση δίνουμε στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής. Μάλιστα. Όπου εκεί καθημερινά οι άνθρωποι. Μπορεί να βρει εφαρμογή, αν πιάσει αυτό το πράγμα, δείτε ότι σας βγαίνει. Υπάρχει η δυνατότητα να σας καλούν στο τηλέφωνο και να πηγαίνει τον ντρόν να παραδίδει. Η δυνατότητα σαφώς και υπάρχει. Το θέμα είναι ότι το καλύτερο που θα μπορέσουμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε τη βοήθεια στο σπίτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και στους ζητητές. Είδαμε λοιπόν ότι οι ηλικιωμένοι βεβαίως έχουν πρόβλημα. Και εντάξει, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό το οποίο κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί έτσι όπως έτσι στο κουτί, αν είχε κάτι έθραυστο μέσα, θα αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα πήγαινε ποτέ, αν είχε αυγά, ας πούμε. Τώρα, γιατί γελάτε, παιδιά. Θα ήταν βρασμένα και βαμμένα αυτή την περίοδο.